Λίγο την προσοχή σας, θα κάνω μια ερώτηση. Από τις ομάδες που θα παρουσιάσουν σήμερα, ποιες ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν? Okay. Εσείς παρουσιάζεις μόνοι σου? Okay. Ωραία, ας το ξεκινήσουμε. Ας το ξεκινήσουμε έτσι. Οπότε ξεκινάει. Όποιος σηκώνεται να μας λέει λίγο ποιος είναι και ποια ήταν η συνεισφορά στην αρχή, έτσι. Και για το βίντεο και για να θυμηθούν και οι υπόλοιποι. Τέλεια. Γεια σας. Ονομάζομαι Κώστας Βούκουρας. Ο κύριος είναι ο Λάζαρος Καραούλης. Η Αλεξάνδρα βρήκε δουλειά και δεν μπορεί να έρθει. Και θα σας παρουσιάσουμε μια εφαρμογή που κάναμε, που έχει σχέση με τη δημιουργία ενός template για το edX, το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές του WCAG, δηλαδή τις προδιαγραφές για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όσο αυτό γίνεται. Το πρωτόκολλο WCAG έχει δημιουργηθεί μέσα από τη διεθνή κοινοπραξία W3C σε συνεργασία με άτομα και οργανισμούς ανά τον κόσμο, με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού ως αποδεκτού προτύπου για την πρόσβαση σε υλικού του ιστού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων, των οργανισμών και των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Το πρωτόκολλο περιγράφει πώς το περιεχόμενο του ιστού μπορεί να γίνει προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιεχόμενο του ιστού γενικά αναφέρεται στην πληροφορία μιας ιστοσελίδας ή μιας διαδικτυακής εφαρμογής και περιλαμβάνει φυσική πληροφορία όπως κείμενο, εικόνα και ήχο, κώδικα ή μάρκα από γλώσσα που ορίζει τη δομή, την παρουσίαση κτλ. Τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με τους εξής τρόπους: χρησιμοποιώντας λογισμικό που διαβάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, με τη χρήση ειδικών πληκτρολογίων και ειδικών οθονών, μέσω συσκευής που αποτυπώνει τους χαρακτήρες σε μορφή Braille. Ανάλογα με τη συμβατότητα του θέματος της ιστοσελίδας με το εν λόγω πρωτόκολλο, μέσω μιας διαδικασίας επικύρωσης, validation, αυτή χαρακτηρίζεται ως level A, AA και AAA. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εμείς έχουμε validation AA. Αφού διαπιστώσαμε πως το υπάρχον template του Stanford υποστήριζε το WCAG, αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα νέο θέμα που να είναι επίσης συμβατό με τις οδηγίες WCAG. Λοιπόν, ποια είναι η αρχιτεκτονική των templates στο edX? Τα templates στο edX στηρίζονται στο SAS, Syntactically Awesome Style Sheets. Το SAS είναι μια επέκταση του CSS που προσδίδει ισχύ και κομψότητα στη βασική γλώσσα. Επιτρέπει τη χρήση variables, nested rules, mixins, inline imports και άλλων χαρακτηριστικών. Όλα με πλήρως CSS συμβατή σύνταξη. Το SAS βοηθάει να διατηρηθούν μεγάλα style sheets καλά οργανωμένα και επιτρέπει τα μικρότερα να τρέχουν γρήγορα, ειδικά με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης Compras Style Library. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι πλήρως CSS3 συμβατό, επεκτάσεις γλώσσας όπως variables, nesting και mixins, πολλές χρήσιμες συναρτήσεις για τη διαχείριση χρωμάτων και άλλων τιμών. Επίσης έχει προχωρημένα χαρακτηριστικά όπως control directives και βιβλιοθήκες και καλά διαμορφωμένη προσαρμοσμένη έξοδο. Η γλώσσα SAS χρησιμοποιείται τόσο για επιπλέον templates όσο και για το κεντρικό theme του edX. Τα templates προστίθονται στο director edX app, edX app themes, και το κάθε template έχει ένα directory static SAS όπου έχει το CSS SAS αρχείο. Τα SAS αρχεία του edX βρίσκονται στο directory edX app, edX app app, edX app, edX platform, lms, static SAS, ενώ τα HTML αρχεία βρίσκονται στο directory edX app, edX app, edX platform, lms, templates. Ενώ για τη μορφοποίηση του template πρέπει να αλλάχτούν τα SAS, για την προσθήκη νέων JavaScript πρέπει να αλλάχτούν τα HTML αρχεία και συγκεκριμένα το αρχείο main.html. Αυτό που κάναμε ότι τροποποιήσαμε τα αρχεία SAS ώστε να αλλάξουμε την εμφάνιση του edX, το κάναμε να είναι template του TI Αθήνας. Έχουμε αλλάξει τις εικόνες, έχουμε αλλάξει τα χρώματα, έχουμε αλλάξει τα logos.
Επειδή ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του WCAG είναι η δυνατότητα αυξομοίωση των fonts για τα άτομα με δυσκολία όρασης, αυτό που κάναμε είναι να προσθέσουμε στο κεντρικό HTML του index του JavaScript αυτή τη λειτουργία. Οπότε έχουμε προσθέσει ένα JavaScript που αυξομοιώνει τα fonts. Άμα δείτε, το έχουμε μεγαλώσει εδώ λίγο. Ναι. Και τέλος, αυτό που κάναμε, ότι εντάξει, προσθέσαμε ακόμα ένα λόγο στο τέλος του template που επιβεβαιώνει ότι είναι AA προσβάσιμο. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χειροκροτώ ακόμα, γιατί θα μας το δείξετε live, είπαμε πρώτα. Και το live λίγο. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς για το TI. Αν αργότερα σηκώσατε κάποιο αντίστοιχο. Το φλασάκι. Πριν κατεβείτε, θέλουμε να μας πείτε λίγο. Θέλω να μας πείτε λίγο και... Βασικά αυτό που θέλω είναι να μας πείτε λίγο κιόλας γενικά για το σεμινάριο, γενικά το πώς σας φάνηκε η όλη εμπειρία, αν θεωρείτε ότι μάθετε κάτι από αυτή τη διαδικασία, και γενικά να μας δώσετε κάποιο feedback πώς θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε στο μέλλον. Σε ό,τι με αφορά, ήταν μια καλή ευκαιρία μετά και από μεταπτυχιακά και ιστορίες να ξανακάτσουμε λίγο πίσω από ξανακάτσουμε στο θρανείο. Προσωπικά δεν είχα εικόνα από Python, από γλώσσες προγραμματισμού. Ήταν μια καλή ευκαιρία να ξαναμπούμε, να διαβάσουμε λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Είναι ενδιαφέρον, γιατί το index είναι κάτι το οποίο θα παίξει το επόμενο διάστημα, οπότε μας ενδιαφέρει και επαγγελματικά και τα λοιπά να είμαστε μέσα στις εξελίξεις, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία και ευχαριστούμε κιόλας. Το σεμινάριο αυτό θεωρείτε ότι σας έμαθε πράγματα για το πώς λειτουργεί το EDEX, για το πώς... Ναι, αρκετά πράγματα. Αν ασχοληθείτε στο μέλλον με το EDEX, θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει, ας πούμε, η εμπειρία που πήρατε. Μας βοήθησε πολύ, γιατί έχουμε δει λίγο πώς λειτουργεί, έχουμε δει τους φακέλους, έχουμε δει ποιο συνδέει τι, CSS, κώδικα μπροστά, οπότε θα είναι πιο εύκολο τουλάχιστον για μας από εκεί πέρα. Κομμάτι της εργασίας που αναλάβαμε, που ήταν καθαρά θέμα template, είμαστε στη θέση, ας πούμε, οτιδήποτε χρειαστεί στο κομμάτι του template να το αλλάξουμε. Είτε αφορά... Στη διαδικασία, φαντάζομαι, εντάξει, μάθετε και για την αρχιτεκτονική του EDEX, το πώς... Ναι. Γιατί το template είναι μέρος ενός γενικότερου συνόλου. Ναι. Όχι, ήταν πολύ χρήσιμο, δεν ζητάω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Για την συνεισφορά σας. Να πω κάτι, να πω δύο λογάκια τα οποία, επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα, καθίστε. Yeah. Απλά πριν προχωρήσουμε στις επόμενες... Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ομάδες, να πω δύο λογάκια, επειδή ξεκινήσαμε λίγο γρήγορα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ εγώ και η ομάδα του σεμιναρίου, όλους, για τις συνεισφορές σας. Θα προσπαθήσουμε τις περισσότερες συνεισφορές να τις προωθήσουμε και ώστε να σταματωθούν στο EDEX, ανάλογα και με την κάθε συνεισφορά, σε τι επίπεδο έχει φτάσει και σε τι στάδιο. Κάτι άλλο που θέλω να πω εδώ, που τα παιδιά το είδαν λίγο σαν έκπληξη, είναι ότι για κάθε ομάδα που μιλάει, μόλις τελειώνει, θέλουμε, εκτός από την παρουσίαση και τη συνεισφορά και αυτό που έγινε, θέλουμε... Αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή είναι και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, είναι να μας πείτε λίγο και τη δική σας γνώμη, το αν μάθατε κάτι, αν θεωρείτε ότι σας έμαθε κάτι αυτό το σεμινάριο για την πλατφόρμα του EDEX, η οποία τελικά είναι, νομίζω, είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι περιμένανε οι περισσότεροι. Και ακόμα ένα πράγμα, να μας πει λίγο η Peggy για τις βεβαιώσεις και για κάποια διαδικαστικά πράγματα, ώστε όποιος τελειώνει και βιάζεται να μπορεί να φύγει. Καλησπέρα και από εμένα. Ας έρθω μπροστά να μην στραβολεμιάσετε. Καταρχήν, εκτός από τα θέματα των βεβαιώσεων, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της κυρίας Φουντά, η οποία για ένα πολύ σοβαρό προσωπικό λόγο έπρεπε να ταξιδέψει και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Συνήθως, στην αντίστοιχη ημέρα, σαν τη σημερινή, που μαζευόμαστε και κάθε ομάδα δείχνει τη συνεισφορά της, γίνεται ένα μικρό κέρασμα
Επειδή η κυρία Φουντά όμως ήθελε να σας δει και δεν μπορούσε να είναι εδώ, είπαμε να συζητήσουμε αυτό το κέρασμα, αντί να γίνει επιτόπου σήμερα, να το κάνουμε ή αύριο ή το Σάββατο. Οπότε στο τέλος θα πείτε ποια από τις δύο ημέρες προτιμάτε, για να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι έτσι όλη παρέα. Θα ήθελα και εγώ και εκ μέρους της κυρίας Φουντά, αλλά και εγώ ίδια να σας ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια και τη συμμετοχή σας. Όσον αφορά το θέμα των βεβαιώσεων, οι βεβαιώσεις επίσημα δίνονται στην ημερίδα που γίνεται. Φυσικά κατανοούμε ότι κάποιος μπορεί να τη χρειαστεί νωρίτερα και κατόπιν επικοινωνίας μπορούμε να του τη δώσουμε νωρίτερα, εφόσον θα έχουν ετοιμαστεί όμως. Τώρα καταλαβαίνετε, είμαστε σε θερινή περίοδο και οι διαδικασίες λίγο στο ΤΕ είναι λίγο πιο αργές. Θα προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα σας στείλω εγώ ένα mail ειδοποίησης όταν θα είναι έτοιμες οι βεβαιώσεις, ώστε όποιος τη χρειάζεται να την πάρει νωρίτερα. Αυτό και με τις βεβαιώσεις. Η μερίδα που συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο αντικείμενο θα γίνει πιθανότατα στις 5 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω, μας έχουν ενημερώσει κεντρικά από το ΕΛΑΚ ότι στην πύλη των μονάδων αριστείας πλέον είναι διαθέσιμη και μια υπηρεσία που μπορείτε να βάλετε το προφίλ σας, το βιογραφικό σας ως developers και να είστε προσβάσιμοι σε ανθρώπους που αναζητούν developer με την φιλοσοφία του ΕΛΑΚ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είτε αν κάποιος ενδιαφέρεται θελοντικά είτε και για πιο επαγγελματικά, γιατί υπάρχει και η μία περίπτωση και η άλλη. Να το χτίσετε αυτό το προφίλ, δεν είναι τίποτα, δεν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά. Στην πύλη των μονάδων αριστείας θα σας στείλω το link με email. Εντάξει, μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε, είναι καλό και για εσάς και γενικότερα για την όλη διαδικασία του ΕΛΑΚ και της συνεργατικής φιλοσοφίας. Ότι δεν ήρθαμε... Πες είναι υποχρεωτικό και θα δείτε θα γίνει. Είναι προαιρετικά υποχρεωτικό, παιδιά. Επίσης θα σας στείλω ένα mail για την αξιολόγησή μας. Πέρα από αυτήν την ανάδραση που θα έχουμε σήμερα επί τόπου, θέλουμε, και αυτό πραγματικά είναι υποχρεωτικό με την έννοια ότι είναι κομμάτι της αναφοράς που πρέπει να δώσουμε και εμείς σαν μονάδα. Όσοι συμμετείχαν σε παλιότερα το γνωρίζουν. Μία πολύ απλή φόρμα είναι η φόρμα αξιολόγησης, δεν θα σας πάρει πάνω από 3 λεπτά και θα ήθελα να την έχουμε συμπληρώσει μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα το πολύ. Δύο task με το τελείωμα. Εντάξει, είναι και τα δύο. Το ένα ειδικά είναι και προς δικό σας όφελος αυτό με τα προφίλ και θα είναι καλό. Όπως είναι καλό να βάλουν και οι mentors και οι υπεύθυνοι τα προφίλ τους σαν developers. Δεν ξέρω αν θα θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Όσοι βιάζονται να φύγουν, ας πούνε στους υπόλοιπους ποια ημέρα τους βολεύει καλύτερα για την έξοδο, Σάββατο, Παρασκευή ή Σάββατο, για να το κανονίσουμε. Και ό,τι κανονιστεί σήμερα, εννοείται θα το στείλουμε σε όλους με email. Και πάλι σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ελπίζουμε να συνεχίσετε την όλη ενασχόληση με ελεύθερο λογισμικό και συνεργατική ανάπτυξη. Και ένα κομμάτι αυτού είναι η συμπλήρωση του προφίλ που είπαμε νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες συνεισφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Προχωρήσουμε τότε με την επόμενη ομάδα. Λέγομαι Φώτης Καλαϊτζίδης. Χάζης Λάρη Ελής. Και μαζί μας στην ομάδα, όσο απομακρυσμένη είναι η Γκόλφο Βασιλείου. Είχαμε να κάνουμε τον Install Manager ως ομάδα. Στην ουσία αναλάβαμε να κάνουμε έναν install manager για τα Xblocks του EDX. Σκοπός αυτής της συνεισφοράς είναι η απλοποίηση της εγκατάστασης ενός καινούργιου Xblock στον ίδιο το EDX. Μέχρι τώρα ο χρήστης έπρεπε να ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες για να κάνει εγκατάσταση ένα Xblock, οι οποίες ήταν να συνδεθεί στο Vagrant με SSH, να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη εντολή sudo pavla idx κτλ. Ώστε να εγκαταστήσει το xblock. Να πάει μετά χειροκίνητα να βάλει την ονομασία του φακέλου στα advanced module και έπειτα να μπορεί να επιλέξει το xblock. Η διαδικασία αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν αρκετά χρονοβόρα και
αφήνει και περιθώρια σε λάθη. Οπότε εμείς υλοποιήσαμε προγραμματιστικά όλο αυτό να γίνεται αυτόματα, απλά ξεζυπάροντας ένα unzip, ένα ζυπάκι. Προχωρώντας, θα κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή online εγκατάσταση μια συνεισφορά από μια ομάδα από το ίδιο το σεμινάριο, το Slide Viewer, που είναι των κοριτσιών. Αρχικά να δούμε ότι στο Advanced Settings δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιλογή του Slide Viewer, όπως βλέπουμε. Οπότε έχουμε... Ναι. Απλά για να θυμίσω λίγο ποια ήταν η διαδικασία για να εγκατασταθεί ένα X-Block. Εκεί πάω. Θα την πεις όλη. Θα πεις και ποια ήταν η διαδικασία πριν το Install Manager. Οπότε αυτό, απλά να θυμίσω ποια ήταν λίγο η διαδικασία για να φανεί και καλύτερα η ουσία της συνεισφοράς. Αν και προσπαθήσαμε λίγο να έχουμε έτσι συνοπτικά. Ναι. Μην την πούμε όλοι, γιατί όντως θα τα χαλαιοπώ. Όχι, δεν την πούμε όλοι. Λοιπόν, απλά θέλω να πω, η διαδικασία όπως ήταν και στην παρουσίαση ήταν ότι εκτός ότι πρέπει το Xblock να το κατεβάσει κάποιος στο σερβερ του, στο δίσκο του σερβερ, να τρέξει το αρχείο pip.endex.app που είναι μέσα στο φάκελο του Endex, μετά να έρθει σε αυτό το Advanced Settings για να προσθέσει το Xblock στα εξτέρια, όλη αυτή τη διαδικασία τώρα τα παιδιά την κάνουν instantly. Δηλαδή ανεβάζει απλά το αρχείο και είναι όλη η υπόλοιπη διαδικασία. Θα μας το πείτε καλύτερα εσείς. Αν είναι κάποιος που δεν έχει σχέση με Linux, ας πούμε καθηγητής και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό, το οποίο είναι και λίγο καινούργιο. Ή αν μη τι άλλο, μπορεί να κάνει πολλά λάθη, όχι απλά ένα. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει αρχικά μια επιλογή σαν μενού. Την έχουμε ονομάσει Install Manager. Ο χρήστης έπειτα επιλέγει ένα zip που υποτίθεται ότι είναι το X-Block, έτσι. Συγκεκριμένα εμείς τώρα θα επιλέξουμε το Slide Viewer που έχει γίνει από το... που είναι στην εισφορά του ίδιου του σεμιναρίου. Και πατώντας το Send, εφόσον φυσικά έχει επιλεγεί κάποιο zip αρχείο, προχωράει σε εγκατάσταση. Προς το παρόν έχουμε αφήσει το μήνυμα που θα μας εμφανίσει τώρα είναι ό,τι γίνεται στην εγκατάσταση, απλά και μόνο για να το δούμε. Θα αποτέλεσμα των εντολών, φυσικά, που έχεις γίνει. Αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι... Όχι, μου λέει ότι... Ναι. Βλέπουμε ότι έχει περάσει το Slide Viewer τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο ένα... και θα προχωρήσουμε ξανά στις διαφάνειες. Νομίζω δεν χρειάζεται να το διαγράψουμε, ουσιαστική διαδικασία αυτή είναι. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται, είναι περίπτω. Ωραία, θα το δούμε μετά, άμα είναι. Σε περίπτωση που έχουμε αφήσει επίσης να τυπώνεται το όνομα του φακέλου που περιέχει στην ουσία το X-Block, γιατί αυτό χρησιμοποιούμε στο τέλος για να το περάσουμε μέσα στο Advanced Module, ούτως ώστε να μπορεί μετά να επιλεγεί το X-Block από το Advanced και να προσθεθεί στο μάθημα. Να υπενθυμίσω ότι όλο αυτό είναι από την πλευρά του δασκάλου, το CMS, έτσι. Προσθέτει ο καθηγητής. Αυτό θα εμφανιστεί στο frame που βλέπει ο μαθητής και μετέπειτα. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται από τον καθηγητή. Αυτός είναι ο τρόπος που μας εμφανίζει, επιλέγοντας το Advanced, μας εμφανίζει να επιλέξουμε πλέον το Slide Viewer, που πριν όταν το είχαμε δοκιμάσει δεν είχε το όνομα Slide Viewer, είχε το όνομα Slide Share, αλλά δεν μας πειράζει. Πλέον έχει το όνομα Slide Viewer. Και η τελική εικόνα είναι ότι προσθέτει
αυτόματα το XBlog. Ναι, νομίζω να πούμε λίγα πράγματα για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση. Mm-hmm. Πάμε λίγο στην πρώτη εικόνα. Εδώ, ωραία, πιο πριν. Εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά προσθέσαμε άλλο ένα link στα settings. Αυτό το link αφού το συνδέσουμε, αφού κάνουμε mapping με ένα view, καλεί μια άλλη φόρμα, η οποία φόρμα είναι αυτή εδώ, με την οποία ανεβάζουμε το zip αρχείο μας. Αφού αναγνωριστεί και αφού ελέγξει ότι είναι το κατάλληλο zip, τρέχει τις απαραίτητες εντολές Linux και ουσιαστικά η κατάσταση γίνεται αυτόματα. Τα υπόλοιπα τα είπαμε. Και τώρα είναι λίγο αυτό είναι μια από τις ελλείψεις που έχει, μια από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή, είναι ότι αυτό θα πρέπει να κάνει και το restart ώστε να παίρνει τις αλλαγές. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζεται restart, αλλά χρειάζεται κάποια διαδικασία για να κάνει reload τα XBlocks για να το πάρει. Βέβαια, μπορεί να προσθεθεί ακόμα και άλλη έλεγχη, όπως ας πούμε αν το αρχείο που βάλαμε είναι όντως ένα XBlock ή κάτι άλλο. Έλεγχος τυχόν... Ένα validation στο zip, σωστά. Στο zip ναι, κάνουμε, αλλά μπορεί το μέσα, το περιεχόμενο του zip να μην είναι XBlock, να έχει το όνομα του XBlock, ας πούμε. Αυτό δεν το έχουμε, δεν μπορούμε να το τσοκάρουμε. Υπάρχει, ας πούμε, σαν σχέδιο, μπορεί να γίνει. Ένα άλλο είναι αν είναι συμβατό με την έκδοση, αν το έχεις φτιάξει, και αυτό μπορεί να γίνει. Τι θα κάνει? Αυτή τη στιγμή θα το περάσει και λογικά θα βγάλει το EDX αυτόματα πρόβλημα, ότι δεν το έχετε. Οκ. Ουσιαστικά θα δει το output ότι έγινε... Η εγκατάσταση του XBlock θα βγάλει το output που βγαίνει στο terminal, ουσιαστικά όταν αποτυγχάνει να εγκαταστήσει κάτι λόγω των requirements. Ουσιαστικά αποτυγχάνει. Okay. Ωραία. Αυτή ήταν βασικά. Καταρχάς, μπράβο παιδιά. Και να ξανακάνω... Καταρχάς ερωτήσεις από τα... Πριν το feedback, ερωτήσεις αν έχει κάποιος για τη συνεισφορά. Να προσθέσω εγώ ότι περαιτέρω θα μπορεί, ας πούμε, να προσθεθεί και ένας uninstaller, δηλαδή αυτό που εγκαθιστά, να μπορεί κάποιος να το εγκαταστήσει κιόλας. Μια επιλογή είναι αυτή. Επίσης μπορεί να μπει ένα είδους update, δηλαδή ένα υπάρχον XBlock να το κάνει update σε περίπτωση που έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί. Αυτά από μένα. Ωραία. Γενικά αυτό, εντάξει, για να δώσω και λίγο context, αυτό ήταν τα μεγαλύτερα tasks, ας πούμε, που είχαμε στις συνεισφορές. Αυτό το task, αν ενδιαφέρεστε να το συνεχίσετε, έχει το καλό ότι η ομάδα του EDX όντως το είχε σκεφτεί και το είχε ζητήσει. Τέλος πάντων, το είχε στο roadmap για να υλοποιηθεί. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε να το συνεχίσετε, είναι πολύ ενδιαφέρον feature και είναι... Σαν έχουμε θέλω να πιεζόμαστε ήδη από το master και έχουμε περιορισμένο χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό τώρα. Με το που τελειώσουμε, λογικά, ναι, κάτι θα κάνουμε. Ωραία. Για πείτε μας τώρα λίγο και για το σεμινάριο, για... Το σεμινάριο. Να πω... Βρίστε τους μέντορες, γενικά ελεύθερα. Ναι, καταρχάς δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, δεν είχαμε τη βοήθεια από το Δήμο και τα άλλα παιδιά, βέβαια, αλλά ειδικά ο Δήμος Σέντς. Ήταν, ναι. Ειδικά εκεί που σκάγανε τα λάθη, ήταν τα άλλο και δεν ξέρεις από πού τι έγινε τώρα, λες. Ειδικά από, σε εμάς που δεν είχαμε καμιά σχέση ούτε με Django ούτε με Python, ήταν ουσιαστικά πρώτη επαφή. Και πραγματικά αυτό που με εξάφνιασε, όχι, δεν ήταν το project αυτό, αλλά γενικά οι δυνατότητες που μπορεί να σου προσφέρει και το Django και η Python συγκεκριμένα. Και δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ με το EDX, αλλά σίγουρα έχω μια καλή εικόνα τώρα και δεν θα μου φανεί out of the blue, ξέρω. Αυτό προσωπικά αυτό είναι, αυτή είναι η εμπειρία για μένα. Δηλαδή αυτό που θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο ήταν ότι μάθατε τεχνολογίες, ας πούμε, frameworks και ουσιαστικά τεχνολογίες αρχιτεκτονικής. Ναι,
Ναι, ήρθαμε λίγο πιο κοντά, ας πούμε, λίγο στην Python, και που δεν την έχουμε δει έτσι λίγο πιο απομακρυσμένα από τα απλά που βλέπεις ένα, ας πούμε, προπτυχιακό μάθημα. Θα βελτιώσουμε κάτι που δεν πήγε καλά, που... Εγώ δεν νιώθω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ, είχαμε ακριβώς όσο και παραπάνω από ό,τι χρειαζόμασταν βοήθεια και από εσάς και από όλα τα παιδιά. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ επικοδομητικό για μένα. Και εγώ νομίζω ίσως κάποια περισσότερα μαθήματα σε στυλ εργαστηρίου πάνω σε Django, ίσως να λείπανε. Ίσως χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Που σε οδηγεί, ας πούμε. Πρέπει να μάθεις και αυτό, δηλαδή να μην είναι τελείως, να ψάξεις το κενό, γιατί είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ύλη αυτό το πράγμα που είναι σαν να ψάξεις το κενό. Η Django είναι από το, και γενικά τα βασικά τα MVC frameworks, και εκτός ότι απαιτούν ένα background, είναι και γενικά έχουν αρκετά μεγάλο learning curve για να το μάθει κάποιος. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάνα δύο μαθήματα πάνω στο Django καθαρά. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι και... Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Ευχαριστούμε για εμείς. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομάδα, νομίζω, απευθείας. Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης. Καλησπέρα, είμαι ο Διονύσης. Ωραία. Θα σας παρουσιάσουμε έναν SSH client για XBlock. Ωραία. Εδώ παραθέτουμε τους βασικούς μας στόχους, όπου ο καθηγητής είναι να ορίσει κάποια machines, να τους βάλει σαφώς τα στοιχεία, όπως το host, το port, username, password. Και αντίστοιχα ο φοιτητής που θα μπει να μπορεί μέσα σε ένα browser-based SSH client να μπορεί να συμβεθεί σε αυτό το host machine. Έχουμε υλοποιήσει τέλος πάντων δύο views, το studio view και το student view. Στο studio view ο καθηγητής θα ορίσει μια μηχανή προσύμβεση. Έχουμε βάλει δύο πίνακες, ο ένας αφορά τα host names όπου μπορεί να δώσει την πόρτα. Μετά κάνουμε υπάρχει αντίστοιχα select, στο οποίο επιλέγουμε ένα host και μπορούμε να βάλουμε αντίστοιχα τα στοιχεία. Μισό λεπτό να βάλω. Υπάρχει και live παρουσίαση στο PowerPoint αυτό. Είναι κανονικά IP και λοιπά μπορεί να βάλει. Εμείς βάλαμε localhost επειδή τρέχουμε σε VirtualBox στο laptop την εφαρμογή. Αυτό είναι έτσι από... Δεν είναι μέσα στο index την πλατφόρμα, γιατί στο deployment κάτι πήγε στραβά και το δείχνουμε από το test. Το test περιβάλλον. Ωραία, αυτό υποτίθεται δεν είναι η δουλειά του καθηγητή που θα παρουσιάζει το μάθημα, που θα έχει το μάθημα. Studio view ή το student view. Το studio view, ναι. Που ουσιαστικά ρίζει τις IP και τα host name για τα μηχανήματα για να συνδέονται οι φοιτητές. Okay. Ναι, αυτό είναι το student view, έτσι. Εδώ πέρα ουσιαστικά ο φοιτητής δίνει τα credentials για να συνδεθεί στα host που έχει ορίσει ο καθηγητής. Ένα enhancement που δεν καταφέραμε να φτιάξουμε είναι ότι θα ήταν καλό, ας πούμε, να έχετε αυτόματα κάποιο, ίσως το username και η πόρτα σίγουρα, γιατί εντάξει, μπορεί να μην γίνει να συνδεθεί στην πόρτα 22 για παράδειγμα, αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να σε πληρώσει ο φοιτητής, αλλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα βάζουμε host, port και username και password για να συνδεθούμε. Έτσι. Όταν τα βάλουμε όλα αυτά λοιπόν, connect κανονικά. Ναι, και γίνεται η σύνδεση και μας εμφανίζει director. Για μπες. Το πατημένο. Ας πούμε εδώ πέρα, εφόσον στο studio view έχουν οριστεί μερικά στοιχεία, μπορούμε να δώσουμε και ένα input που θέλουμε εμείς, αλλά μέσω από data east τα inputs μας δίνονται αυτά που έχει ορίσει αυτή τη στιγμή επί τόπου, επικοινωνούμε αυτά που έχει ορίσει στο Studio View και μας δίνει κατευθείαν και κάποια από τα στοιχεία, ας πούμε, από πέρα στο username μπορεί να έχει ορίσει περισσότερα από ένα profiles και να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Το κωδικό βέβαια δεν μας το δίνει, θα μας έχει δώσει
ο καθηγητής, κάνουμε ένα connect. Εδώ πέρα το terminal, δεν ξέρω αν θέλετε. Μας εμφανίζει και ένα μήνυμα είναι αυτό, έτσι, περισσότερο. Κάτσε να το δείξω από πάνω. Και το home directory... Ας πούμε, εκεί πέρα, ίσως να φαίνεται καλύτερα. Εδώ. Ναι, ναι. Το home directory, το οποίο συνδέεται ο μαθητής. Έτσι. Και αυτό, όπα, μισό. Εκ νέο ένα connect. Μας και δύο λόγια, αυτός είναι ένας κανονικός SSH client, δηλαδή έχει κάποιους περιορισμούς. Ας πούμε... Περιορισμούς δεν έχει. Όλες οι εντολές μπορείς να τις εκτελέσεις. Μπορείς να συνδεθείς σε οποιοδήποτε host υποστηρίζεται από το DNS, από οτιδήποτε ας πούμε το δίκτυο σου υποστηρίζει. Κανονικά. Και μπορείς να τρέξεις οτιδήποτε εντολές. Εκτός αν... Εντάξει, δεν ξέρω το αν δεν συνδέεσαι σαν sudo, σαν super user, αλλά σαν κανονικός χρήστης. Ας πούμε από εντολές, διάφορα κλασικά όπως το ls και εντολές οι οποίες απλά σου εμφανίζουν ένα output, βουλεύανε εξ ολοκλήρου αρχικά, ξέρω, ήταν, πώς να το πω, υλοποιημένες από το... από τη βιβλιοθήκη την οποία πήραμε, η οποία είναι η jQuery, σε συνδυασμό βέβαια με την παραμίκο. Ναι. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάποιες εντολές, ας πούμε, σαν το CD, αυτή την υλοποιήσαμε. Τα VI, γενικώς ό,τι έχει να κάνει με text editor, δεν βουλεύουν, δηλαδή θέλουν παραπάνω υλοποίηση. Και επίσης, ίσως είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο να πρέπει να διορθώσουμε, είναι ότι δεν μας δίνει μηνύματα λάθους, ας πούμε, άμα πάω εγώ να κάνω connect και δώσω λάθος στοιχεία, μου παρουσιάζει λάθη μονάχα άμα έχω δώσει λάθος password, δηλαδή άμα... βώσω μια και ρηπόρτα ή ένα hostname που δεν υπάρχει, αυτό δεν θα μου το πει. Συγχαρητήρια καταρχάς. Πολύ καλή συμφορά. Πολύ δυνατή και νομίζω έχετε και τα παιδιά έχουν κάνει πολλή δουλειά για να φτιαχτεί αυτή η συμφορά, φαίνεται. Αυτό πώς το βλέπετε, εσείς πώς το βλέπετε, θα... Βασικά αυτό θέλει περισσότερο να σκεφτούμε το τι ακριβώς θέλει να γίνει πιο στοχευμένο λίγο, γιατί είναι αρκετά γενικό σαν XBlock. Δηλαδή, να πούμε τι, ότι θέλουμε οι φοιτητές να συνδέονται μέσω terminal μόνο, οι καθηγητές ας πούμε θα στέλνουν τα username και τα password με email, θα τα στέλνουν στο λογαριασμό των μαθητών, δηλαδή πρέπει να προσδιορίσουν μερικά πράγματα πάνω σε αυτό και να διαβάσουμε λίγο αν μας δίνει το API κάποιες δυνατότητες ώστε να κάνουμε αυτές τις λειτουργίες που θέλουμε. Αυτό, βασικά, πρέπει, είναι τεχνικά, ας πούμε, είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να λυθεί, αλλά περισσότερο να προσδιορίσουμε το μέχρι πού θέλουμε να το φτάσουμε ή ποιες λειτουργίες συγκεκριμένες πρώτες θέλουμε να φτιάξουμε για να το δείξουμε αυτό. Απλά να αναφέρω λίγο ποιος είναι ο στόχος, ας πούμε, πίσω από αυτό το XBlock. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να δώσει τη δυνατότητα στον καθηγητή να παρέχει ένα terminal στους φοιτητές, να το πω έτσι. Από αυτό το terminal, ουσιαστικά ο στόχος είναι ο καθηγητής ότι βάζει τα στοιχεία του terminal, όπως και το φτιάξατε και πολύ ωραία είναι. Και ο φοιτητής όταν μπαίνει, ουσιαστικά να συνδέεται αυτόματα σε αυτό το terminal και να μπορεί να εκτελεί εντολές. Τέλος πάντων, ιδανικά χωρίς τους περιορισμούς που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι γίνει το ένα άκρο και το άλλο. Και κάπως η μέση πρέπει ακόμα να αποσαφινιστεί πώς θα ολοποιηθεί για να. Απλά για το use case εδώ πέρα, απλά για να πω ποιο είναι και το σενάριο χρήσης. Το σενάριο χρήσης εδώ πέρα είναι σε μαθήματα όπως λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, οπουδήποτε τέλος πάντων υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με terminal από τον φοιτητή. Να μπορεί αυτό να γίνει μέσω της e-learning πλατφόρμας και να μην χρειάζεται να μπει ο άλλος να ανοίξει ας πούμε έναν SSH client να μπει στο server. Ουσιαστικά να μπορεί ο καθηγητής να του δώσει το terminal έτοιμο. Αλλά αυτό προϋποθέτει ας πούμε και ο καθηγητής. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν είναι θέμα των προγραμματιστών μας, αλλά προϋποθέτει ας πούμε. Ποιοι θα του δώσουν τους υπολογιστές, τι υπολογιστές θα είναι αυτοί που θα συνδεθούν, γιατί μπορεί να χρειαστεί ας πούμε, να κάνουμε κάποιους ελέγχους και το ποιος θα συνδεθεί μέσα κλπ. Αυτό. Αυτό είναι θέμα πιο πολύ σχεδιασμού μαθήματος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ακόμα. Εμείς σαν developers που φτιάχνουμε μια συνεισφορά για το EDEX, εμείς σχεδιάζουμε μια γενική συνεισφορά την οποία ο άλλος μπορεί να την ενσωματώσει και να την προσαρμόσει στις ανάγκες του. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Ο καθηγητής, δηλαδή αυτό ας πούμε το βάρος πέφτει όντως στον καθηγητή. Να πω κι εγώ ας πούμε κάτι άλλο. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς και κατά κάποιο τρόπο πώς δουλεύει το edX. Δηλαδή ας πούμε και εμείς όταν κάναμε το connection για να πάμε σε έναν host, δεν ξέραμε ότι δεν γίνεται να κρατάμε ανοιχτό connection και για κάθε DOI που τρέχει δημιουργείται ένα εκ νέου connection. Όπως... Δικότερος περιορισμός βασικά, ναι, ναι. Όπως το καταλαβαίνω. Επίσης ένα άλλο θέμα που έχουμε, μας το είχε προτείνει και ο Δημοσφαίνης εδώ πέρα, είναι όταν κάποιος κάνει login, να μην χρειάζεται ας πούμε, να δώσουμε εδώ πέρα ένα username ή password, να παίρνει αυτόματα το username από το edX, που και αυτό δηλαδή φέρει κάποιο ψάξιμο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Και πάλι, πείτε μας λίγο και την εμπειρία σας από το σεμινάριο, από τους μέντορες, από το edX γενικότερα. Ωραία. Σαν περιβάλλον ήταν ωραία εδώ πέρα και τα παιδιά που ήρθαμε και μαζευτήκαμε. Στο επίπεδο ας πούμε, το τεχνικό, πιστεύω ίσως θα χρειαζόταν λίγο να ψάξουμε περισσότερο το edX πριν αρχίσουμε και φτιάξουμε τις φορές κλπ. Με την έννοια όχι μόνο τεχνική, αλλά ίσως και στην κοινότητα του edX, στο community, να γινόταν κάποια επικοινωνία. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα ήταν ok. Ας πούμε για την κοινότητα του edX, εμείς χρησιμοποιούσαμε πολλές φορές, μπαίναμε στα Google Docs όπου υπήρχε η κοινότητα του edX και βρίσκαμε πολλές φορές και διαχειριστές του edX εκεί μέσα, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθούσαν στην ουσία. Οπότε είναι λίγο πολύ φυγική η κοινότητα. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ και το terminal που ανοίγει έχει πρόσβαση στο home του υπολογιστή που βρίσκεσαι ή στο home του Vagrant? Δηλαδή άμα ξέρω κάνω ένα CD, πού σε πάει? Ας πούμε, όλα αυτά που τρέχουν στο terminal δεν τρέχουν τοπικά σε μένα, τρέχουν στον υπολογιστή στον οποίο έχω συμβεθεί. Άμα αυτό ρώτησες, λέω. Επίσης, είπαμε ότι δεν κρατάμε persistent σύνδεση. Δηλαδή, όταν θα συνδεθείς την πρώτη φορά, θα κρατήσεις μόνο το username, το password σου, αλλά κάθε φορά που θα γράψεις μια εντολή, για παράδειγμα LS, και αυτή η εντολή στέλνεται στο server, εκτελείται, εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Αλλά γίνεται η σύνδεση για να εκτελεστεί η εντολή. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να εκτελέσει μια καινούρια εντολή, θα ξαναγίνει σύνδεση. Δηλαδή δεν κρατάμε τον directory, ας πούμε, το οποίο ήμασταν πριν, γιατί ξαναγίνεται συνέχεια σύνδεση στο home directory, εννοείται πάντα του user. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κρατάει τα στοιχεία σου. Δηλαδή ξέρει ότι είσαι από αυτόν τον υπολογιστή το κάνεις. Ναι, απλά δεν κρατάει, ας πούμε, το ιστορικό των. Των εντολών. Δεν είναι ένα κανονικό persistent TTY terminal σε ένα remote. Και κάτι άλλο τελευταίο βασικά για να ξεκινήσει και ο συνάδελφος. Ας πούμε, αυτός ο οποίος έχει τον απομακρυσμένο υπολογιστή δεν μπορεί να τρέξει κάποια εντολή για να δει ποιοι είναι συμβεβαιμένοι πάνω του, γιατί αυτό που είπε και ο Βιονύσης, στην ουσία δεν κρατιέται η σύμβεση. Μάλιστα, έχει εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση για τα παιδιά με το SSH? Ωραία. Θα προχωρήσουμε με την επόμενη ομάδα, η οποία ήταν η ενσωμάτωση του Big Blue Button σε μορφή Xblock στο edX. Λοιπόν, σήμερα είμαι μόνος μου γιατί ο κύριος Μαυρικάκης λείπει για συνέδριο στο εξωτερικό. Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε το Big Blue Button. Το Big Blue Button τι προσφέρει, ας πούμε? Καταρχήν αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε να έχει δύο επιλογές, το Watch Live και το Recorded Sessions. Στο Watch Live θα μας μετέφερε στη σελίδα του Big Blue Button όπου θα γίνονταν τηλεδιασκέψεις, ας πούμε, μαθήματα δηλαδή, ενώ το Recorded Sessions θα πήγαινε εκεί που είναι τα αποθηκευμένα. Λοιπόν,
Λοιπόν, το Big Blue Button έχει πάρα πολλές δυνατότητες και είναι πολύ χρήσιμο για να γίνει σαν διαδικτυακό μάθημα, γιατί προσφέρει πολλά βίντεο με πολλαπλούς χρήστες να παρακολουθούν. Έχει επίσης πίνακα, ας πούμε, για σημειώσεις. Έχει δυνατότητα οι μαθητές να μπορούν να σηκώσουν το χέρι αν θέλουν να πούν κάποια ερώτηση στον καθηγητή κτλ. Και γενικά βοηθάει πολύ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης έχει το Big Blue Button επιλογές για να μπορέσει να κάνεις login ή σαν viewer, τέλος πάντων, ή μαθητής δηλαδή, ή moderator και present, που είναι ανώτερα επίπεδα, ας πούμε, που είναι οι καθηγητές ουσιαστικά, που ορίζουν γενικά το τι θα γίνεται. Λοιπόν, για να γίνει όλο αυτό έπρεπε πρώτα να φτιάξουμε σε HTML το interface του Big Blue Button. Έπρεπε να σηκώσουμε το server που θα είναι πάνω και έπρεπε να κάνουμε και τη σύνδεση ανάμεσα στο Big Blue Button και το server. Φτιάξαμε λοιπόν το HTML για τη σελίδα. Σηκώσαμε το server στα Ubuntu 10.4 με τη βοήθεια και του επιβλέπων του Γιώργου. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιήσαμε το XAMPP, στο οποίο πάνω βάλαμε το Moodle και το Big Blue Button, για να δούμε πάνω κάτω πώς θα το φτιάξουμε, να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο, γιατί υπήρχε ήδη το application στο Moodle. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εδώ μπήκαμε για να βρούμε πώς θα σηκώσουμε το server, ακολουθούσαμε τις οδηγίες ακριβώς. Και αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, τα αρχεία αυτά γιατί αυτά ό,τι γίνεται στο Big Blue Button γίνεται record. Αυτά τα αρχεία, τα recorded, μπαίνουν σε αυτό το φάκελο μέσα στο Big Blue Button. Αλλά αυτό είναι ξεχωριστό, δεν είναι πάνω στο server. Για να έχουμε κάνει τη μεταφορά και γίνεται περίπου κάνει 40 λεπτά για να πάει από το application, τέλος πάντων, του Big Blue Button στο server να ανέβει, να μπορούμε να τα δούμε. Αυτό. Και εδώ βλέπουμε τη σελίδα. Το πρώτο είναι Watch Live, μας μεταφέρει στη σελίδα του Big Blue Button. Εδώ βάζουμε το όνομά μας, ας πούμε, πες το Φίλιππος, και μας βγάζει, τώρα μπαίνω σαν... Ναι, είναι guest. Θα βάλω listen only, οπότε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είμαι μαθητής. Λοιπόν, βλέπετε όλες τις δυνατότητες που έχει. Εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κάμερα, να μπορούν να τις βλέπουν όσοι είναι μέσα στο Big Blue Button. Εδώ μπορούμε να γράψουμε στο chat οτιδήποτε, σαν συζήτηση, όποιος, ας πούμε, δεν έχει μικρόφωνο, δουλεύει μέσω του chat για συνεννόηση με τον καθηγητή. Εδώ πέρα γίνονται παρουσιάσεις αν υπάρχει κάποιο PDF που θέλει να ανεβάσει ο καθηγητής. Και εδώ φαίνεται η κάμερα αν την έχει ενεργοποιημένη. Από εκεί πέρα στο Record Sessions πάμε σε αυτήν εδώ τη σελίδα και μας βγάζει τα βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ας πούμε. Μπαίνουμε εδώ για παράδειγμα. Αυτό το κάναμε κάποια στιγμή έτσι με τον Μαυρικάκη πιο πολύ για να το δοκιμάσουμε, που μας δείχνει εμάς, ας πούμε, στην τάξη. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο να το δούμε όλοι. Αυτά. Μπράβο καταρχάς. Και
πείτε μου, δώστε μας και εσείς λίγο feedback, πώς το είδατε, τι λοιπόν, σας δυσκόλεψε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με το development, αλλά ήθελα πάντα να ασχοληθώ, μ' άρεσε γενικά. Έχουμε κάποια μαθήματα στη σχολή μου, αλλά δεν αρκούνε και πιστεύω ότι το να έρθω σε αυτό το σεμινάριο ήταν πολύ καλή επιλογή. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, μόνο και μόνο που έμαθα Python, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην την έμαθα τέλεια, αλλά τα βασικά που έχω μάθει ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά για Python, ας πούμε, και δεν ήξερα τι είναι. Από εκεί και πέρα, γενικά, σαν development ήταν πολύ καλή εμπειρία για μένα τουλάχιστον, γιατί δεν είχα προηγούμενη εμπειρία. Και πιστεύω βοήθησε αρκετά και η συνεργασία με τους καθηγητές σε πράγματα που εγώ δεν ήξερα να τα μάθω και κάποια που τα ήξερα λίγο, ας πούμε, να τα μάθω πιο πολύ. Να αναπτύξω τις γνώσεις μου ουσιαστικά. Ωραία, ευχαριστούμε. Αν είναι η επόμενη ομάδα έτοιμη, να προχωρήσουμε λίγο μετά. Η συνεισφορά των κορισιών είναι ένα code editor, Xblock. Γεια σας, είμαι η Χριστάλα και από εδώ είναι η Άννα. Η δική μας συνεισφορά ήταν η προσήκη μιας online, η προσήκη δυνατότητας ενός online compilation και η εκτέλεση στον editor. Λίγα λόγια για το πώς ήταν η δική μας συνεισφορά. Έχουμε δημιουργήσει ένα αρχείο που το έχουμε ονομάσει Code Editor, ήταν σε JavaScript, το οποίο το τροποποιήσαμε ούτως ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να κάνει online compilation. Επίσης δημιουργήσαμε ένα αρχείο HTML που είχε μέσα το text area, που θα το δούμε σε λίγο πώς είναι, ένα πίνακα με τις γλώσσες που υποστηρίζουμε και κάποια labels τα οποία ήταν για την εμφάνιση του output και των αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η αρχική σελίδα, το πώς φαίνεται. Και θα σας μιλήσει τώρα η Άννα για το τι έχουμε κάνει. Ο κώδικας που γράφεται γίνεται syntax highlighting με τη βιβλιοθήκη ace.js και compile γίνεται μέσα από το code.hackerearth.com, όπου επιστρέφει τα λάθη και εμείς αντίστοιχα τα εμφανίζουμε. Θα σας δείξω τώρα και πώς γίνεται. Επιλέγουμε μια γλώσσα. Έχουμε εδώ πέρα 12 επιλογές. Παραδείγματος χάρη επιλέγουμε την C++. Έχουμε βάλει να εμφανίζει κάποια samples στις αρχές, ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης. Μπορεί ο χρήστης να πατήσει compile and run και θα το εμφανίσει από κάτω το αποτέλεσμα, το output, και αν έχει κάποιο λάθος θα το εμφανίσει επίσης αντίστοιχα. Παραδείγματος χάρη, να ξεχάσω το ερωτηματικό, πατήσω compile, θα εμφανίσει το error και σε ποια γραμμή βρίσκεται. Στην ουσία αυτό είναι τώρα. Έχουμε χρησιμοποιήσει βιβλιοθήκη για το highlighting, όπως είπα πριν, ανάλογα με τη γλώσσα, και αν ξεχάσω παραδείγματος χάρη κάποιο ερωτηματικό, θα βγάλει και εδώ πέρα κάποιο error. Ναι, θα βγάλει χ. Κάτι. Ωραία. Αυτά είναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση, άμα δεν έχει ο κόσμος. Αν βγάλει error, ας πούμε, που το εμφανίζεται με κόκκινο, αυτό είναι κάτι που το γυρνάει τώρα η υπηρεσία, Όχι, το προσθέσαμε πλέον με CCS.
Okay. Δηλαδή εσείς παίρνετε το output από την υπηρεσία που λέει ότι έχει error, έχει error σε αυτή τη γραμμή και το εμφανίζεται μέσα στο κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Τα... Ωραία. Τα συντακτικά λάθη, στα βγάζει live ότι κάνεις λάθος εκεί. Ναι, σου κοκκινίζει τη γραμμή. Πριν το κάνεις compile. Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις compile. Θα ναι. Να πατήσεις το compile για να το δεις, θα κάνει απευθεία στο δείχνει σε ποιος είναι. Ναι. Αν είναι σύνταξη το error, θα στο βγάλει απευθείας. Διαφορετικά θα χτυπήσει εδώ κάτω. Αν θες να τα εξετάσεις όλα, πατάς το compile και σου δείχνει όλα τα λάθη στην αντιστήρα. Αυτό θα βρει τα συντακτικά λάθη. Το compiler run θα βρει και τα λογικά λάθη, ναι, ναι. Και θέματα, ας πούμε, ένα loop που μπορεί να μην τελειώνει ποτέ και τέτοια πράγματα. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή γίνονται δύο έλεγχοι. Ο ένας είναι στο επίπεδο του editor, ο άλλος στο επίπεδο του compilation μετά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο καταρχάς. Ωραία. Πείτε μας και δύο λόγια και εσείς λοιπόν για το σεμινάριο γενικά. Πώς το είδατε, τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, τι θεωρείτε ότι σας έμεινε από αυτό. Το σεμινάριο ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για μένα. Έμαθα καινούργια πράγματα, δούλεψα πάνω σε καινούργιες βιβλιοθήκες που δεν τις ήξερα. Και κυρίως πιστεύω ότι είναι πολύ καλό γιατί μέσα από το σεμινάριο μπορούμε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε όλοι μαζί. Οπότε πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο. Και για μένα ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ ωραία αυτή η εμπειρία. Και που μας δόθηκε και ευκαιρία μέσω της δικής μας συνεισφοράς να μάθουμε κιόλας πώς δουλεύει. Δηλαδή, έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε ένα compiler, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς από πίσω τι συμβαίνει, για ποιο λόγο, ας πούμε, με εμφανίζει εμένα το λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή. Και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να καταλάβουμε λίγο τη λογική του και πώς δουλεύει. Ωραία. Νομίζω ότι... Να ρωτήσω κάτι. Λίγο σουλούπα, μα μπορούμε άνετα πάντως να τη στείλουμε και, ναι, και να ενσωματωθεί με το EDEX. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κυρίως θέματα σουλουπώματος. Είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Που υπάρχει ο editor, υπάρχει το compilation, υπάρχουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Κορίτσια, εσείς είχατε συμμετάσχει και σε προηγούμενους κύκλους, έτσι. Στο κομμάτι της ανάδρασης θα ήθελα να μας πείτε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχατε συμμετάσχει. Θεωρείτε ότι αυτή τη φορά πήγαν κάποια πράγματα κάπως καλύτερα, πήγαν κάποια πράγματα κάπως χειρότερα, εξελιχθήκαμε, μείναμε στάσιμοι, γίναμε καλύτεροι, γίναμε χειρότεροι? Τουλάχιστον σε αυτό που συμμετείχα εγώ, που ήταν το Invenio, που ήταν και το πρώτο, εννοείται ότι έχουμε τεράστια διαφορά και σε θέμα οργάνωσης και σε θέμα εργαλείων. Είχαμε άμεση πρόσβαση και έγκυρη. Οπότε θεωρώ ότι δεν μείναμε στάσιμοι σε καμία περίπτωση. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ καλύτερα που οι ομάδες ήταν πιο μικρές. Και ήταν πιο μοιρασμένες οι εργασίες και μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλύτερα και να κάνει ο καθένας το κομμάτι του, ίσως. Ήταν καλύτερο από αυτήν την άποψη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε και με την τελευταία ομάδα, η οποία έφτιαξε το slide viewer που ήδη μας έδειξαν η δεύτερη ομάδα σε ένα βαθμό. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η Άρτεμις Αναστασία Καραΐσκου, είναι η Αγγελική Φόκου. Ήταν και άλλη μια κοπέλα μαζί μας, η Έλα Ναούμα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας εδώ. Αυτό το οποίο αναλάβαμε να φτιάξουμε εμείς, όπως βλέπετε, είναι το Slide Viewer σε μορφή X-Block για το EDEX. Η συνεισφορά μας ήταν αυτή η οποία είπαμε και αυτό το οποίο κάναμε και είναι και ουσιαστικά το Slide Viewer ήταν η δυνατότητα εμφάνισης μιας παρουσίασης ενός αρχείου PPT μέσα σε κάποιο μάθημα του EDEX. Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν? Αυτό στο οποίο βασιστήκαμε αρχικά ήταν ένα X-Block για το Google Docs που βρήκαμε, το οποίο μας πρόσφερε μια διευκόλυνση. Το προσαρμόσαμε και το μετατρέψαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δέχεται μια παρουσίαση η οποία είναι αποθηκευμένη στο SlideShare. Το SlideShare είναι μια υπηρεσία στην οποία ο καθηγητής θα ανεβάζει εκεί την παρουσίασή του
και μετά θα παίρνει τον κώδικα, τον οποίο θα βάλει στο Studio View, δηλαδή στην πλευρά του καθηγητή. Θα δείξω και πιο αναλυτικά έπειτα πώς θα φαίνεται, δηλαδή. Ωραία. Εδώ είναι η πλευρά του καθηγητή. Εδώ μπορεί να αλλάξει το όνομα για την παρουσίαση. Και εδώ, σε αυτό το text box, θα βάλει τον κώδικα που παίρνει από το slide share που είπαμε πριν. Απλά ένα copy-paste, δηλαδή δεν έχει να κάνει κάτι παραπάνω. Μία έξτρα λειτουργικότητα που σκεφτήκαμε στην πορεία ήταν να προσθέσουμε, ήταν να μπορεί να αλλάξει το μέγεθος, να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες της παρουσίασης και το τι επιθυμεί. Ωραία, εδώ είμαστε στην πλευρά του slide share για να δείξουμε ακριβώς τι θα κάνει ο καθηγητής. Έχει ανεβάσει την παρουσίαση του το αρχείο και εδώ πέρα είναι το κομμάτι που θα κάνει copy-paste. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, αυτό που θα κάνει είναι απλά να το πάρει και να το βάλει στο text box εκεί που ήταν στο studio view. Αρχικά υπήρχε ένα θέμα με αυτό, γιατί όπως ήταν ήδη δομημένο, δεν έβγαζε σφάλμα και δεν μπορούσε να το πάρει όπως ήταν. Οπότε αυτό που είχαμε να κάνουμε είναι από το embed snippet να απομονώσουμε μόνο αυτό εδώ το link. Οπότε αγνοεί το υπόλοιπο κομμάτι, παίρνει μόνο αυτό, συν το ότι προσθέτει ένα HTTPS για να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Και εδώ πέρα είναι στην πλευρά του μαθητή το αποτέλεσμα ακριβώς, δηλαδή πώς θα φανεί η παρουσίαση, πιο μεγάλη, αν είναι πιο μεγάλο αυτά που έχει προσθέσει ο καθηγητής δηλαδή, ή πιο μικρό αν το έχει προσαρμόσει. Τώρα λοιπόν θα δείξει και η Αριάννα ακριβώς το τι φαίνεται και το Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα μικρό βίντεο για να δούμε από την πλευρά του καθηγητή το πώς μπορεί να ενσωματώσει το slide viewer μέσα στο μάθημά του. Βρισκόμαστε στο στούντιο και μέσα στο μάθημα. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το προσαρμόσει μέσα από τα components και συγκεκριμένα μέσα από το advanced, το επιλέγει και μόλις το επιλέξει προσθέτεται αυτόματα μέσα στο μάθημά του. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ένα default αρχείο για να δει κάτι ο καθηγητής μόλις το προσθέσει στο μάθημά του και αντίστοιχα πώς δουλεύει, ότι με τα κουμπάκια μπορεί να προχωρήσει σε επόμενες διαφάνειες ή αντίστοιχα να πάει πίσω στην παρουσίαση. Αυτό το οποίο έλεγε η Αγγελική πριν, ότι είναι στη μορφή edit, ότι εδώ πέρα είναι όλα τα πεδία τα οποία πρέπει να συμπληρώσει ο καθηγητής για να βάλει μέσα την παρουσίασή του. Το όνομα που θα εμφανιστεί πάνω αριστερά, το link που θα πάρουμε από το slide share και αντίστοιχα το πλάτος και το ύψος του slide viewer. Πηγαίνοντας τώρα στο slide share και στην παρουσίαση την οποία θέλει να προσθέσει μέσα ο καθηγητής και συγκεκριμένα στο icon embedded this presentation, κάνει αντιγραφή τον κώδικα, το link βασικά το οποίο υπάρχει μέσα στο πεδίο embedded και αντίστοιχα πίσω στο studio το κάνει επικόλληση μέσα στο πεδίο embedded code. Τώρα εξαρτάται από τον ίδιο του καθηγητή κατά πόσο θέλει να αλλάξει τα υπόλοιπα πεδία, γιατί οι default τιμές υπάρχουν έτσι και αλλιώς. Εμείς εδώ πέρα αλλάζουμε το όνομα και το βάζουμε open source, κάτι παρεμφερές με την παρουσίαση την οποία έχει βάλει. Αντίστοιχα το πλάτος σε 6.40 και το ύψος από 5.69 σε 4.55. Έχουμε βάλει σε αυτά τα δύο πεδία και κουμπάκια, άμα δεν θέλει να τα βάλει από το πληκτρολόγιο, για να τα κάνει εύκολα και από εκεί. Πατώντας save, οι επιλογές μας έχουν μπει μέσα στο μάθημα. Όπως βλέπετε, έχει μπει η παρουσίαση η οποία υπήρχε μέσα στο slide share και αντίστοιχα έχουν μικρύνει το όλο το slide viewer. Τώρα από την πλευρά του μαθητή, επειδή θέλαμε να δείξουμε κάτι όσον αφορά να είναι πιο λίγο προσβάσιμο, βασικά όπως θα το δει ο μαθητής μέσα από το μάθημα, έχουμε προσθέσει κάποια τυχαία κειμενάκια και πατώντας publish δημοσιεύουμε το περιεχόμενο αυτό μαζί με το slide viewer και το view live version που μας πάει στο περιβάλλον το οποίο θα δει ουσιαστικά
μαθητής. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει το κείμενο το οποίο έχουμε βάλει και αντίστοιχα το slide viewer. Στο slide viewer, όπως είπαμε και πριν, θα μπορεί κάλλιστα να προχωράει τις διαφάνειες με το κουμπάκι μπρος και πίσω ή μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσα από εδώ πέρα τη γραμμή την οποία έχει να πάει από την 4, από την 5 στη 45, για παραδείγματος χάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς πολύ. Ωραία παρουσίαση. Ευχαριστούμε. Για πείτε μας λίγο και από την εμπειρία σας από το σεμινάριο. Εμένα ήταν η πρώτη εμπειρία σε κάποιο σεμινάριο, έτσι τόσες εβδομάδες και τα σχετικά. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι μέντορες ήσασταν όλοι σας καταπληκτικοί, γιατί όποιο πρόβλημα και να αντιμετωπίζουμε κατευθείαν ερχόσασταν από πάνω μας. Για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί είχα και την πτυχιακή που δουλεύω πάνω σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει. Αυτό ίσως το μόνο ίσως εγώ που θα ήθελα κάτι παραπάνω που υπόθηκε ήδη, ότι στο Django ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ίσως κάποια περαιτέρω εξήγηση. Αυτό. Το Django είναι τεράστιο. Πριν περάσουμε, για πες μας λίγο τι σου έμεινε, ας πούμε, πιο πολύ από αυτό το σεμινάριο. Δηλαδή, τι θα έλεγες ότι ήταν το highlight, τι έμαθες, ας πούμε, έμαθες την εργατική ανάπτυξη, έμαθες, ας πούμε, τη γλώσσα, έμαθες την αρχιτεκτονική του έντεξ, τι θεώρησες ήταν το πιο βασικό που έμαθες? Έμαθα βασικά ότι υπάρχει και η συγκεκριμένη πλατφόρμα πάνω απ' όλα και τη συνεργατική κιόλας ανάπτυξη, γιατί δεν είχα ξαναδουλέψει έτσι σε ομάδες για κάτι τόσο, για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα και τα σχετικά. Και γενικά αυτό, ότι έμαθα καινούργια πράγματα. Και γενικά εμένα θα μου φανούν πάρα πολύ χρήσιμα στην πορεία. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ συμμετέχω δεύτερη φορά σε αυτό το σεμινάριο, δηλαδή ήμουνα και στο προηγούμενο. Σε αυτό μου άρεσε, γιατί ήμουνα σε ομάδα τώρα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Καθοδήγηση πάρα πολύ καλή, και ειδικά και από τον Δημήτρη, ειδικά στην αρχή για καθοδήγηση και τα σχετικά να ξεκινήσουμε, αλλά και από όλους τους μέντορες προφανώς και στα μαθήματα. Αν θέλω να συγκρίνω, θα πω ότι μου άρεσε το ότι ήταν λίγο πιο πρακτικό αυτό, ενώ τα προηγούμενα είχαν και λίγο θεωρία, παραπάνω. Αυτά, αλλά πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να πω κάτι, ας πούμε, τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, πριν συζητήσουμε λίγο για το φαγόσιμο του θέματος, αν θέλει να μας πει τίποτα η κυρία Φουντά, η Πέγγι. Πριν την κυρία Φουντά, και αφού ολοκληρώσαμε τις παρουσιάσεις, και παρακαλώ να ενημερώσετε και όσους είχαν δουλειά και έπρεπε να φύγουν. Υπάρχει άλλο ένα θέμα που δεν σας είπα στην αρχή και το άφησες και εμένα για το τέλος. Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα διοργανώνει και διαγωνισμό βραβεύσεων για τους συμμετέχοντες στις μονάδες αριστείας. Οπότε κάποια στιγμή θα μας στείλουν την ειδοποίηση ότι έχει ξεκινήσει για τους συμμετέχοντες συγκεκριμένων δράσεων, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται και αυτή η διαδικασία για υποβολή αιτήσεων. Θα σας προωθήσουμε αυτήν την ενημέρωση, και επειδή είδαμε ότι έχουν γίνει εξαιρετικά καλές δουλειές από πολλές ομάδες, θέλουμε να αισθανθείτε πολύ άνετα να επικοινωνήσετε όταν θα λάβετε αυτήν την ειδοποίηση με τους μέντορες και το Δημοσθένη, για να σας καθοδηγήσουν στο τεχνικό κομμάτι. Εγώ, ότι μπορώ να σας βοηθήσω για το διαδικαστικό του θέματος, επίσης θα είμαι στη διάθεσή σας. Και πραγματικά θέλουμε να υπάρξει συμμετοχή, γιατί θεωρούμε ότι από αυτά που είδαμε σήμερα ενδεχομένως να υπάρξουν βραβεύσεις, τις οποίες θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και χρηματικό έπαθλο. Το εντός εισαγωγικών αρνητικό των συγκεκριμένων βραβεύσεων, όπως έχουν δομηθεί, είναι ότι είναι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και πάλι ο καθένας, ακόμη και μέσα σε μια ομάδα, έχει κάνει ένα ιδιαίτερο κομμάτι, και μπορούν από την ίδια ομάδα όλοι οι συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτημα, λέγοντας ο καθένας το πολύ συγκεκριμένο τμήμα που υλοποίησε αυτός, δίνοντας το link στο συγκεκριμένο κώδικα και όλα αυτά. Όταν θα λάβουμε την ειδοποίηση,
θα σας την προωθήσουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι χρειαστεί προκειμένου να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για τις βραβεύσεις. Τα είπα στην αρχή. Γεια σας και από μένα. Λυπάμαι πραγματικά που έχασα σήμερα τις παρουσιάσεις σας, οι οποίες από ό,τι ξέρω ήταν πολύ καλές και από ό,τι ακούω. Δυστυχώς οι οικογενειακοί λόγοι με ανάγκασαν να είμαι στην Πάτρα. Έρχομαι κατευθείαν από εκεί. Θέλω να ξέρω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά. Από τα ακούσματα θα παρακολουθήσω το βίντεο να δω τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τη δική σας άποψη τέλος πάντων για αυτό το σεμινάριο. Είμαι ευτυχής που άκουσα από τους τελευταίους που είχα την ευκαιρία να ακούσω ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι την πρώτη φορά. Για μας είναι πραγματικά τρομερή ικανοποίηση. Εγώ σαν επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ξέρω ότι η τεχνική υπεύθυνη των κύκλων είναι υπέροχη και καθώς και οι μέντορες. Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί τους και το ότι είστε ευχαριστημένοι πραγματικά, έχετε πάρει πράγματα, έχετε αποκτήσει εμπειρίες, έχετε μάθει να συνεργάζεστε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί βγαίνοντας από τη σχολή του ο καθένας από εσάς, οι περισσότεροι είστε φοιτητές, θα πάτε να εργαστείτε και θα πρέπει να συνεργαστείτε. Σήμερα νομίζω ότι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν είναι αυτοί που ξέρουν να συνεργάζονται και οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι μόνος το καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή τόσο τίποτα, όσο εγώ που είμαι καθηγήτρια δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τους φοιτητές μου. Έτσι, και το εννοώ αυτό, δεν το λέω για να σας πω ότι... Δηλαδή, αυτό που παίρνεις είναι η δύναμη και το πολλαπλασιαστικό που σε κάνει να λειτουργείς μέσα σε μία τάξη και να πολλαπλασιάζεις τη γνώση σου ή να αναζητάς απαντήσεις στα ερωτήματα που δεν έρχονται ακριβώς ή έρχονται μερικώς. Δηλαδή μέσα από την πρόοδο των παιδιών, από τις ασκήσεις τους, καταλαβαίνεις, προσπαθείς να καταλάβεις πώς πήγε η τάξη, πώς πήγε η δουλειά που έκανες και προσπαθείς να βελτιώσεις. Άρα για μένα, μέσα από 30 χρόνια εμπειρία που έχω στην εκπαίδευση, οι φοιτητές μου κάθε χρόνο μου μαθαίνουν απίστευτα πράγματα και συνεργάζομαι μαζί τους όχι μόνο όταν τους μιλάω, αλλά και όταν επικοινωνώ με χίλιους άλλους τρόπους. Μέσα από την κόλλα τους, μέσα από την εξέταση, μέσα από το κοίταγμα κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σήμερα η πληροφορική δυστυχώς, μαζί με όλα τα πολύ καλά που μας έχει προσφέρει και αρνητικά. Και νομίζω ότι είναι η απομάκρυνση από την συνεργασία και πλάι-πλάι, είναι δεδομένη, το ξέρουμε, γιατί η τεχνολογία μας έχει βρει καινούριους τρόπους συνεργασίας. Όμως η επαφή με οποιοδήποτε τρόπο είναι επαφή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το μοίρασμα των εμπειριών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, είμαι ευτυχής λοιπόν που μέσα από αυτό το έργο έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να δώσουμε ευκαιρία σε πολλά άτομα. Είναι περίπου 130, 150, είναι από 130 μέχρι 140 τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα. Και μας απομένει ένας κύκλος και δύο θερινά σχολεία. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δει ότι ήδη έχει βγει η προκήρυξη του θερινού σχολείου που αφορά το Arduino. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης που είναι ο παθιασμένος του Arduino αυτοκινήτου σας έχει μιλήσει γι' αυτό. Είναι ένα θερινό σχολείο για το οποίο ο Δημήτρης θα ήθελα να σας πει δύο λόγια για να καταλάβετε περίπου τι είναι αυτό και για να το μεταγγίσετε σε φίλους σας ή γνωστούς σας, οι οποίοι αισθάνεστε ότι πιθανά να ενδιαφέρονται και να τους ταιριάζει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, εκτός από το θερινό σχολείο αυτό, το οποίο είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 10 Ιουλίου, και είναι θερινό σχολείο, δεν είναι κύκλος, δηλαδή είναι ένα σχολείο το οποίο θα γίνει 10 με 19, και αυτό θα είναι όλο,
είναι μια εξαιρετική εμπειρία το θερινό σχολείο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον κύκλο. Είναι κάτι που γίνεται εντατικά σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, αλλά που είσαστε όλη μέρα μαζί. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εμείς για να δώσουμε την ευκαιρία και σε εργαζόμενους να το παρακολουθήσουν, ενώ το πρώτο μας θερινό σχολείο που κάναμε ήταν ένα σχολείο που γινόταν από Δευτέρα πρωί μέχρι Κυριακή, σερί, κάθε μέρα δηλαδή, Δευτέρα στις 10 η ώρα, ξέρω εγώ, μέχρι τις 6 το απόγευμα ή μέχρι τις 8, εξαρτάται πόσο πήγαινε, ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπήρχε και την άνεση που είχαν οι συμμετέχοντες να μείνουν και να δουλέψουν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Ήταν μια εβδομάδα λοιπόν συνεχόμενη από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή. Τώρα αποφασίσαμε να κάνουμε το πρόγραμμα Παρασκευή έναρξη για γνωριμία, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή όλη μέρα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τα απογεύματα. Και τα απογεύματα, δηλαδή αρχίζουμε 2 και ό,τι ώρα τελειώσουμε, και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο πάλι όλη μέρα. Έτσι λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους εργαζόμενους να πάρουν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μια άδεια part-time, ας πούμε, από τη δουλειά τους, μερική άδεια, και να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Σκεφτήκαμε να, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, αν πραγματικά αυτό βολέψει τα άτομα τα οποία θέλουν να συμμετέχουν. Λοιπόν, αυτό είναι το θερινό μας σχολείο, το οποίο θα σας παρουσιάσει και θα σας πει και δύο λόγια ο Δημήτρης. Πριν δώσω το λόγο στο Δημήτρη, θα ήθελα να σας πω ότι αρχίζει ταυτόχρονα σε λίγες μέρες, σε 2-3 μέρες θα βγει μια προκήρυξη για έναν καινούργιο και τον τελευταίο μας κύκλο. Και όταν λέω τελευταίος μας κύκλος, είναι ο τελευταίος κύκλος αυτού του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα σκεφτόμαστε να το κάνουμε θεσμό στο ΤΕΙ Αθήνας και να το λειτουργούμε με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και να συνεχίσουμε να το λειτουργούμε στο ίδρυμά μας σαν θεσμό. Ο καινούργιος κύκλος λοιπόν, που είναι και ο τελευταίος, αναφέρεται στη γνωστή πλατφόρμα Android, η οποία, δηλαδή ο στόχος είναι να παρουσιαστεί αυτή η πλατφόρμα και στο τέλος, σαν στόχος, να φτιαχτεί μια εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μια ομάδα που δουλεύουμε κυρίως για την εκπαίδευση. Δηλαδή τα θέματα μας υποτίθεται ότι κατά κύριο λόγο είναι εκπαιδευτικά. Ο χώρος δηλαδή που έχουμε αναλάβει να λειτουργήσουμε είναι γενικότερη εκπαίδευση. Και αυτό το θέμα είναι, μπορούμε να πούμε, 100% σε αυτό το χώρο. Δηλαδή θα δούμε την πλατφόρμα λοιπόν Android και θα δουλέψουμε σε Java και θα αναπτύξουμε μια εφαρμογή αυτοαξιολόγησης από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί. Αυτό θα γίνει στον κύκλο. Ο κύκλος θα είναι σχεδόν όλο το 3η και 5η τον Ιούλιο, από τότε που θα αρχίσει δηλαδή μέχρι και το τέλος Ιουλίου θα είναι κάθε 3η και 5η. Μετά θα είναι τρεις εβδομάδες. Μετά θα είναι τον Αύγουστο κάποια συνάντηση υποχρεωτική προς το τέλος Αυγούστου, για να λειτουργήσει, για να μαζέψει λίγο τις ομάδες και να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Και μετά το Σεπτέμβρη θα γίνουν οι τελικές συναντήσεις προκειμένου να μαζευτεί το υλικό και να γίνει συνεισφορά. Θα ήθελα να το γνωρίζετε. Ήδη επάνω στην πλατφόρμα του ΕΛΑΚ, στο ΜΑΕΛΑΚ, υπάρχει το θερινό σχολείο. Είναι ανακοινωμένο. Θα λάβετε και όλοι mail και τον κύκλο. Και ο κύκλος ο οποίος θα ανακοινωθεί σε κάποιες μέρες. Αυτά. Δημήτρη. Το θερινό σχολείο το συγκεκριμένο, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο, βασίζεται σε κάποια πράγματα τα οποία γίνανε σε 2 προηγούμενους κύκλους, οι οποίοι ήταν εμβόλυμοι ανάμεσα στο δικό σας, δηλαδή όπως σας ερχόσαστε εδώ πέρα τις Πέμπτες, έτσι και τις Τρίτες. Υπήρχε ένας άλλος κύκλος που έτρεχε, που ήταν το Arduino 2, και υπήρχε και ένας πιο προηγούμενος, το Arduino 1. Βασίζονται σε αυτούς, χωρίς να, ξαναλέω, να είναι προαπαιτούμενο. Το concept ποιο είναι, ποιο κατέληξε να είναι και ποιο θα είναι στο θερινό σχολείο. Στα πλαίσια και των 2 προηγούμενων κύκλων, καταλήξαμε να φτιάξουμε ένα αυτοκινητάκι. Ένα ρομποτάκι. Λοιπόν, το οποίο ρομποτάκι, θα σας δείξουμε κάποιες φωτογραφίες πραγματικές,
και από την κατασκευή και διάφορα τέτοια σου και βιντεάκια. Να κάνω zoom. Ναι, να κάνω zoom. Να το δείτε. Τώρα είναι λίγο διαλυμένο βέβαια εδώ. Αλλά κάπως έτσι φαίνεται. Εντάξει, είναι ένα πραγματάκι το οποίο μπορεί να μην σας λέει και τίποτα τώρα όταν το βλέπετε. Εδώ είναι οι ρόδες του. Το κουτί του από πάνω έχει άλλη μια ρόδα από κάτω. Και αυτά εδώ είναι σόναρ. Για όσους δεν ξέρετε, το σόναρ είναι ένας αισθητήρας υπερήχων, όπως έχουν τα υποβρύχια για να καταλαβαίνουν εμπόδια και φάλαινες και τέτοια από κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κόνσεπτ λοιπόν ήταν ότι φτιάξαμε ένα τέτοιο πράγμα το οποίο είναι αυτοκινούμενο ή τουλάχιστον κοντεύει να γίνει. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Με την έννοια ότι το ξαμολάμε εδώ μέσα κάθε φορά και κουνιέται. Αντιλαμβάνεται τα πόδια μας ή ξέρω εγώ τα γραφεία και από εκεί πέρα τα αποφεύγει. Συνδέεται στο ίντερνετ, στέλνει πληροφορίες, στέλνει τη διαδρομή του, στέλνει δεδομένα περιβαλλοντικά, γιατί έχει και ένα θερμόμετρο επάνω και θεωρητικά μπορεί να πάρει και άλλους αισθητήρες και να κουνιέται κάπου να το ξαμολάμε και να μας λέει, ξέρω, τι θερμοκρασία έχει, αν έχει φως, αν έχει ατμοσφαιρική ρήπανση κτλ. Και από εκεί και πέρα, στο θερινό σχολείο, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να το εμπλουτίσουμε και να το εξυγχρονίσουμε λίγο παραπάνω. Ας πούμε τώρα έχει τρία σόναρ τα οποία αντιλαμβάνονται τα εμπόδια έτσι όπως κινείται μπροστά, αριστερά και δεξιά. Θα βάλουμε ένα τέταρτο το οποίο θα αντιλαμβάνεται και σκαλοπάτια, όπως όταν έρχεται εδώ ας πούμε. Θα βλέπει ότι υπάρχει ένα κενό και θα πρέπει να σταματήσει, γιατί αν δεν σταματήσει θα φάει τα μούτρα του και θα γυρίσει τούμπα. Στην καλύτερη, αν δεν σπάσει. Λοιπόν, ή ένα άλλο το οποίο θα βάλουμε είναι κάποιοι αισθητήρες γεωχωρικοί για εσωτερικό χώρο, όπως μια πηξίδα και ένα αξελερόμετρο. Πηξίδα ξέρετε τι είναι. Φανταστείτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια πλακετούλα. Το αξελερόμετρο είναι ένα όργανο, όπως και το γυροσκόπιο, το έχουν τα κινητά σας, οπότε ξέρετε τι είναι. Όταν το γυρνάς, γυρνάει η οθόνη. Το αισθητήρας που χρησιμοποιεί το Android ή το iOS των κινητών σας ή τα Windows Phone είναι το γυροσκόπιο. Το αξελερόμετρο πάλι είναι κάτι αντίστοιχο, το οποίο μας λέει ένας άλλος αισθητήρας που μας λέει κατά πόσον κουνιέμαι γρήγορα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σε ένα αυτοκίνητο είναι κάτι χρήσιμο γιατί μπορεί να μας βοηθήσουν να δούμε τη θέση του, την ταχύτητα με την οποία κινείται και ούτω καθεξής. Αυτά είναι κάποιοι στόχοι, έτσι, κάποια enhancements τα οποία θα γίνουν για το θερινό σχολείο. Λοιπόν, τώρα εδώ ίσως να σας δείξω κάνα δύο φωτογραφίες ακόμα. Αυτό το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι να το συνδέσω και με αυτά που έλεγε η κυρία Φουντά. Το Arduino, για όσοι δεν το ξέρετε, είναι μια πλατφόρμα για το λεγόμενο prototyping, δηλαδή μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα σαν περιφερειακό υπολογιστή, στο οποίο μπορούμε να συνδέουμε διάφορα πραγματάκια πάνω, έτσι, από λαμπάκια και μοτεράκια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε όλα αυτά που σας έλεγα πριν, τους περίεργους αισθητήρες. Και να παίξουμε με αυτούς, να τους προγραμματίσουμε, ερχόμαστε στο προγραμματιστικό κομμάτι. Το εκπαιδευτικό του πράγματος είναι ότι είναι καθήδην χρησιμοποιούμενη στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο εξωτερικό και πλέον από ό,τι ξέρω και στην Ελλάδα, για να μάθει τον κόσμο και προγραμματισμό, αλλά και αυτό το οποίο είπαμε σαν prototyping, δηλαδή προγραμματισμό πάνω στο hardware, γιατί αυτό είναι το prototyping. Τώρα, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί, το συγκεκριμένο αυτοκινητάκι χρησιμοποιεί το Arduino κατά κόρον, χρησιμοποιεί διάφορες άλλες τεχνολογίες, είναι λίγο διαφορετικές οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε, π.χ. δεν έχουμε Python, έχουμε PHP, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή οι εικόνες που μας έδειξες είναι πολύ hardware-ικές, ότι υπάρχει hardware μεν, αλλά δεν είναι το κέντρο, αυτός ο πυρήνας. Είναι μεν ο πυρήνας, γιατί πάνω αυτό λειτουργεί τελικά, αλλά εμείς βλέπουμε το κομμάτι του προγραμματισμού. Ερχόμαστε σε επαφή με το hardware και το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή βλέπουμε ψηλού. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, επειδή οι εικόνες που μας έδειξες ήταν, ας πούμε, δεν είδαμε τις ρόδες, αλλά είδαμε έτσι πολλά κυκλώματα και λοιπά, που τρομάζουν λίγο τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το hardware. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να εξοικειωθούμε με αυτό, με όλο αυτό το hardware, χωρίς όμως και να πρέπει να το καταλάβουμε σε μορφή ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης, ας πούμε. Να ρωτήσω και εγώ, θέλω κάτι μετά. Ναι. Το Arduino που χρησιμοποιούμε και το Raspberry που χρησιμοποιούμε, που και τα δύο είναι πλατφόρμες σαν computer, φανταστείτε, το ένα σαν ένα mouse το άλλο, πολύ, πολύ αφηρημένα, δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς λειτουργούν
σε low level. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, γιατί και το documentation που υπάρχει και το documentation που σας παρέχουμε εμείς μέσα από το wiki και ο τρόπος με τον οποίο δομείτε το σεμινάριο είναι τέτοιος, ούτως ώστε να μάθετε πράγματα, επειδή περισσότερο έχετε πιο softwareικό background, έχουμε, δεν θα βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, να μάθετε πράγματα όπως θα μαθαίνατε μια καινούργια γλώσσα προγραμματισμού, γιατί και το Arduino μια γλώσσα προγραμματισμού σαν τη C χρησιμοποιεί, και από εκεί και πέρα να τα εφαρμόσετε αυτά και λίγο στην πράξη. Δηλαδή θα δείτε, να το πω έτσι χαζά, εκεί που σε ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε γλώσσας, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, δίνατε μια εντολή print ή echo ή όπως θέλετε πείτε το hello world και βλέπατε σε μια οθόνη, σε μια κονσόλα κάπου να σας γράφει hello world, τώρα θα δείτε μια εντολή η οποία θα κουνάει μια ρόδα. Αυτό για μένα είναι το μαγικό του. Δεν είναι όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω πώς λειτουργεί το μοτέρ της ρόδας. Δεν χρειάζεται τίποτα. Τώρα θα μου πεις και πώς θα το συνδέσω. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Η περισσότερη δουλειά γι' αυτό έχει γίνει, οπότε δεν χρειάζεται στο συγκεκριμένο σεμινάριο να ασχοληθούμε τόσο. Θα υπάρχει και λίγο κανένα καλωδιά κτλ. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας φοβήσει, γιατί το software μας χρειάζεται πιο πολύ στην προκειμένη περίπτωση, για να το προχωρήσουμε λίγο πιο πολύ το όλο concept, ας πούμε, παρά το hardware. Να ρωτήσω εγώ, επειδή η πτυχιακή μου στο προπτυχιακό ήταν προγραμματισμός αυτόνομου ρομπότ Lego, όπου εκεί πέρα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από το hardware, γιατί το έχεις ήδη έτοιμο. Οι σερβοκινητήρες δηλαδή δουλεύουν ούτως ή άλλως με δικές του εντολές από τη RobotC. Για ποιο λόγο δεν μπορούσατε να πάρετε, ας πούμε, ένα έτοιμο ρομπότ και να προσαρμόσετε πάνω το Arduino? Το λέω αυτό γιατί εκεί πέρα υπάρχουν ήδη έτοιμοι, ας πούμε, αισθητήρες που δουλεύουν πάρα πολύ. Εγώ, ας πούμε, το κομμάτι το δικό μου ήταν να προσαρμόσω έναν αισθητήρα που δεν υπάρχει στο εμπόριο. Και γι' αυτό ρωτάω αν έπρεπε να γίνει εκ νέου κάποιο άλλο ρομπότ για τη διαδικασία. Το θέμα είναι αυτό που είπε η κυρία Φουντά, η λέξη κλειδί είναι η εκπαίδευση. Πήραμε κάποιους, καταρχήν, ό,τι hardware, και όπου hardware, ας πούμε, βάλετε ένα θερμόμετρο, ξέρεις. Πήραμε κάτι το οποίο υπάρχει στο εμπόριο, είναι κοινό και υπάρχει πάρα πολύ υλικό για αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι πήραμε κάτι περίεργο και ανακαλύψαμε τον τροχό και γράψαμε assembly, έτσι, μην γελιόμαστε, τίποτα. Ένα πραγματάκι είναι, το βάλαμε στην πρίζα και γράψαμε 10 εντολές, τελεία. Τώρα το ίδιο πράγμα στο περίπου, με εξαίρεση την πρίζα, είναι το Lego, τα Lego Technics, πώς λέγονται, δεν θυμάμαι. Μπράβο, τα NXT. Το θέμα όμως είναι ότι μάθαμε και λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Δεν έχει καμία άλλη διαφορά. Συν το γεγονός ότι το concept ήταν και να πέσουμε και σε low budget το project όλο, το ονομάσαμε DIOT. Δεν είναι δικιά μας έμπνευση, αλλά ο εμπνευστής του το ονόμασε DIOT από το DIY, που DIY σημαίνει do it yourself. Το να κάνεις κάτι από το μηδέν μόνος σου με απλά υλικά φτηνά που υπάρχουν στο εμπόριο. Τα Lego δεν είναι τόσο φτηνά. Έτσι θα μου επιτρέψετε να πω. Οπότε το να πας αυτό το πραγματάκι εδώ είναι στην ουσία ένα νοήμων αυτόνομο ρομπότ, το οποίο έχει ένα κόστος περίπου 150 ευρώ. Για να το κάνεις αυτό με κάτι άλλο στο εμπόριο, θες πολύ περισσότερα λεφτά. Σίγουρα λιγότερη δουλειά, περισσότερα λεφτά. Και χάνεις την έννοια του να μάθεις και την έννοια του να το κάνεις μόνος σου, from the scratch, σε ένα βαθμό έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά που ρώτησα. Ήθελα να καταλήξουμε εκεί στην ουσία, ότι ίσως τελικά το φτιάχνεις μόνος σου, μαθαίνεις κάποια πράγματα και εξοικονομείς και χρήματα, όπως είπες. Μια άλλη ερώτηση θα κάνω. Επειδή ακούμε συνέχεια το Internet of Things και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το project έχει κάποια σχέση με αυτό. Αυτό είναι το υπόλοιπο του DIOT. Do it yourself, Internet of Things. Έχει απόλυτη σχέση. Γιατί? Πέρα από το ότι μιλάμε για ένα ρομποτάκι το οποίο κινείται κτλ., αυτό που δεν σας ανέλησα είναι το κομμάτι στο οποίο συνδέεται στο Ιντερνετ και τι σχέση έχει με το λεγόμενο Internet of Things. Στο πρώτο σεμινάριο, ας πούμε, το Arduino, το κόνσεπτ ήταν να βάλουμε το Raspberry και το Arduino με κάποια θερμόμετρα ή κάποιους απλούς αισθητήρες στο Ιντερνετ, να τα συνδέσουμε με κάποιο τρόπο και από εκεί και πέρα, με τελείως αφηρημένο τρόπο και με την κινούμενη στα πλαίσια του Internet of Things, αυτούς τους αισθητήρες θα τους βλέπουμε κάπως μέσα από το Ιντερνετ, μέσα από μια σελίδα, μέσα από μια web εφαρμογή ή μια mobile εφαρμογή ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Λίγο πολύ αυτό που λένε Internet of Things, και θα μου επιτρέψεις να σας πω ότι δεν είναι ένας όρος ο οποίος ακόμα έχει κατασταλάξει στο τι είναι. Δηλαδή λέμε, αλλά κανείς δεν ξέρει 100% τι είναι, δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ.
πρότυπο του τι είναι αυτό. Αλλά στο περίπου είναι η σύνδεση διαφόρων συσκευών, μικροσυσκευών που έχουμε πλέον όλοι πάνω μας, από το κινητό μας μέχρι τα wearables, τώρα το Apple Watch ή ξέρω εγώ μια βλακία που φοράω εγώ για να μετράει αν έχω αδυνατήσει καθόλου που δεν έχω αδυνατήσει ή αν τρέχω καλά και πόσο ίδρωσα και όλες αυτές τις ιδέες. Λοιπόν, αυτό είναι το Internet of Things. Βασικά αυτό. Αυτές οι συσκευές συνδεόμενες στο Internet μαζί με τις πληροφορίες που αυτές παρέχουν στο χρήστη τους. Στο πρώτο Arduino ξεκινήσαμε από αυτό. Στο δεύτερο, που είναι το αυτοκινητάκι, τα χώσαμε όλα αυτά μέσα στο κουτί. Έτσι. Είχε αυτό εδώ το θερμόμετρο. Ή αυτή εδώ είναι η αισθητήρα sonar. Και εκεί ένα κάρο άλλους μας. Λοιπόν, τα χώσαμε στο κουτί. Αυτό το πράγμα συνδέεται στο ίντερνετ. Μας δείχνει αφενός τα δεδομένα από τους αισθητήρες, που είχε τη θερμοκρασία ή την απόσταση που έχει από το εμπόδιο. Μας δείχνει σε ένα βαθμό με άλλους ειδικούς αισθητήρες που δεν φαίνονται στις ρόδες πόσο έχει κινηθεί. Έχουμε feedback για την ταχύτητα. Αυτά είναι δεδομένα λοιπόν τα οποία στέλνονται στο cloud μέσα από το ίντερνετ και μπορεί κάποιος να δει τα δεδομένα, την τηλεματική αν θέλετε του αυτοκίνητου. Όσοι, παρότι δεν είμαι φαν και άντρας, όσοι έχετε ακούσει για τη Φόρμουλα 1 ή έχετε δει έστω μια φορά στη ζωή σας Φόρμουλα 1 για παραπάνω από 5 λεπτά, ίσως έχετε ακούσει για ένα κάρο πράγματα που παίρνουν και πληροφορίες που παίρνουν οι ομάδες των αυτοκινήτων στα pit που λένε, στα συνεργεία εκεί πέρα, πώς τα λένε, τέλος πάντων, που παίρνουν τα δεδομένα από το αυτοκίνητο. Φανταστείτε κάτι τέτοιο σε μικρογραφία. Έτσι, αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα θα είναι ενδεχομένως και πέρα από τον αυτόνομο έλεγχο και ο remote έλεγχος ή τέλος πάντων η παραμετροποίησή του, να του λες, ξέρω εγώ, εφόσον έχει κάποιο χάρτη μέσα του, έχει κάνει κάποιο είδους καρτογράφηση, να του λες πήγαινε από εδώ εκεί. Αξιοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα που έχει πάρει.